Κύριε Νικολάου. Πάμε. Άνοιξε τον μπλόκο. Ρωτάει ο κόσμος. Γιατί? Γιατί μετά από 30 μέρες αγώνα, ο κόσμος κουράστηκε. Ο κόσμος βαρέθηκε να βλέπει ένας τον άλλον. Γιατί είχαμε μείνει λίγοι. Και από την άλλη, εν ώψη της νέας περίοδου, της καλλιεργητικής, έπρεπε ο κόσμος, γιατί ήταν οι ίδιοι και οι ίδιοι πλέον στον μπλόκο, να δουλέψει και στα κτήματά του. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε μορφή αγώνα, γι' αυτό έχω έρθει απόψε εδώ, να καλέσω και τους άλλους φορείς να συζητήσουμε μαζί, γιατί θυμάμαι κάτι που διάβασα προχθές έναν τοίχο της Αθήνας, ο οποίος έλεγε το εξής: κανένα πρόβατο δεν σώθηκε βελάζοντας. Και επειδή δεν μπορούμε μόνο να βελάζουμε, αλλά πρέπει να λάβουμε και δράσεις, λοιπόν, γι' αυτό αποφασίσαμε να καλέσουμε τον μπλόκο της Κορίνθου, όλους τους φορείς της Κορινθίας, και να αλλάξουμε τον τρόπο δράσης μας και να μιλήσουμε για άλλα πράγματα τα οποία θα ενώσουν όλη την κοινωνία με βάση αυτό το δύσκολο, πολύ δύσκολο ασφαλιστικό και φορολογικό, τουλάχιστον για τους αγρότες, αλλά και ασφαλιστικό για τους άλλους φορείς. Λοιπόν, για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να βλέπουμε τους επαγγελματίες του νομού μας υπαλλήλους σε ένα μολ, εμάς εργάτες στη γη μας, τους φαρμακοποιούς να βλέπουν να πουλάνε φάρμακα τα Lidl, τους δικηγόρους να είναι υπάλληλοι σε μια δικηγορική εταιρεία. Γι' αυτό θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες θα δείξουν επιτέλους ότι αυτό το οποίο πάει να γίνει είναι ο ξεκληρισμός της ελληνικής κοινωνίας όπως την ξέραμε. Την Παρασκευή τι έχετε, πέστε μας. Την Παρασκευή το βράδυ στις 7 η ώρα θα έχουμε μια παναγροτική μάζοξη του μπλόκου, όπου μαζί με τους άλλους φορείς θα αποφασίσουμε και θα προτείνουμε νέους τρόπους δράσης. Πού? Στο Δημαρχείο του Κιάτου στις 7 η ώρα. Και κάτι τελευταίο. Άκουσα ότι ετοιμάζεστε για κλείσιμο εφοριών τραπεζών. Εφικτό απλά είναι ένας λεονταρισμός της τελευταίας στιγμής μετά την κόπωσή σας και την ταλαιπωρία σας και την πικρία σας ή πραγματικότητα? Θα το διαπιστώσουμε στην πορεία. Αφήστε να το δείξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.